Να σας χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω για μια ακόμη φορά σήμερα με τον ευλογημένο λαό της Κρήτης μας, να του εκφράσω την πατρική μου αγάπη και τη στοργή και την υπόσχεση σε αυτό που μου ανέθεσε η μητέρα μας Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και ο στοργικός μας Πατριάρχης, ο Πατριάρχης ο Μέγας Βαρθολομαίος, να κάνω πράξη την ενότητα της Εκκλησίας της Κρήτης αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Όλοι μας είμαστε, δόξα τω Θεώ, αγαπημένοι, κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου. Επίσκοποι, κληρικοί, μοναχικές αδελφότητες και ο ευλογημένος λαός της Κρήτης που διακρατεί χρόνια τώρα τα ζώπυρα της ευσέβειας, της παράδοσης και του ορθόδοξου πολιτισμού. Έχουμε μια ιστορία, έχουμε αγώνες, έχει χυθεί αίμα, πολύ αίμα σε αυτόν τον τόπο και πρέπει πάση θυσία να διακρατήσουμε αυτά που παραλάβαμε και να τα δώσουμε στη νέα γενιά με τον τρόπο που τις αξίζει. Δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία δεν είναι παρελθόν και μουσιακό είδος. Η Εκκλησία είναι ζωντανή, πορεύεται στα σπλάχνα του λαού της με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και με τη συνδρομή όλων μας. Ένας μαέστρος μόνος του δεν παίζει μουσική και το ξέρετε. Εμένα η Εκκλησία σήμερα μου δίνει μια μπαγκέτα στο χέρι και μου λέει να κάνω το μαέστρο. Αλλά χωρίς όργανα μουσική δεν βγαίνει. Όλοι εσείς είστε τα όργανα αυτής της όμορφης μπάντας που θα παράγει ευλογημένες αγγελικές συμφωνίες.